Γιάννης Παπα-Νικολάου έχει το λόγο. Γιάννη, ποια είναι η ερώτησή σου? Δεν έχω κάποια ερώτηση, Αντώνη μου. Λοιπόν, αν περιμένετε απάντηση, ερώτηση, να παραχωρήσω το χρόνο μου. Αλλά πριν πω, δεν θα τον παραχωρήσω έτσι, χωρίς να διεκδικήσω κάτι να πω. Λοιπόν, καταρχήν, ειλικρινά, και δεν το λέω επειδή είμαι φίλος με τον Αλέκο, αλλά είναι από τις πιο συγκλονιστικές παρουσιάσεις για τα ευρωπαϊκά που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα. Και πραγματικά θεωρώ ότι έθιξε πάρα πολλά θέματα και θα χρειαζόντουσαν τουλάχιστον 2-3 συνεδριάσεις αυτής της άτυπης ομάδας για να τα αναλύσουμε. Εγώ θέλω, για να μην παρεξηγηθώ, να πω κατευθείαν από την αρχή ότι είμαι πολύ φανατικός φιλοευρωπαϊστής, διότι καμιά φορά μπορώ να σας έχω μπερδέψει. Απλώς πιστεύω ότι αν δεν γίνει πραγματική ομοσπονδία η Ευρώπη, και δεν λέω αν είναι ρεαλιστικό, λέω εάν, δεν πρόκειται να λυθούν ποτέ αυτά τα ζητήματα. Και θα σας πω τι εννοώ, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο πριν πω στην ουσία. Επειδή βίωσα και εγώ πάρα πολύ έντονα εκείνη την περίοδο, τουλάχιστον μέχρι το 89, τα πρώτα χρόνια μέχρι το 87 ως Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, όπου είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάμειξη στα θέματα τα ευρωπαϊκά και με τα μνημόνια κτλ. Και μετά ως πρόεδρος του ΣΟΕ, όπου ανακατευόμουν πιο πολύ με τα θέματα τα μακροοικονομικά, monetary committee κτλ. Αλλά έχοντας περάσει και 4 χρόνια πριν από τη ζωή μου διδάσκοντας για τα ευρωπαϊκά θέματα και στο Queen Mary College και στο LSE και σε μεταπτυχιακό επίπεδο Economics of Integration, έχω αρκετά έντονες απόψεις. Τώρα, αυτό που θέλω να πω, διότι είναι πολλοί παρόντες, πραγματικά εγώ θέλω να αποτίσω ένα μεγάλο εύσημα σε κάποιους ανθρώπους που είστε εδώ παρόντες, διότι εκείνη την περίοδο που ήταν μια δύσκολη περίοδος, όπου λόγω του ότι είχε γίνει απόταμη κυβερνητική αλλαγή, υπήρχαν σε πάρα πολλά επίπεδα η μοιρασιά του ποιος πάει στις Βρυξέλλες και συμμετέχει σε επιτροπές, δεν γινόταν πάντα με τα πιο αξιοκρατικά κριτήρια και ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο να έρχονται κύριοι και κυρίες και να μαθητεύουν γύρω από το τι ψώνια γίνονται στις Βρυξέλλες και να είναι άδειες καρέκλες. Υπήρξε όμως μια γενιά πολύ ικανών και φωτισμένων ανθρώπων και κάποιοι από αυτούς είστε τριγύρω εδώ και εγώ είχα την ευκαιρία και να σας ζήσω και να σας εκτιμήσω και να σας συγχαρώ γιατί παίξατε ένα τεράστιο ρόλο. Διότι άτομα δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να αναφερθώ και μερικοί ας με συγχωρήσετε, αλλά δεν έτσι και να συνεργαστούμε, αλλά με τον Αλέκο, με τον Τίνο τον Μανιατόπουλο, με τον Αντώνη τον Τριφίλη, με τον Αχιλέα τον Μητσό, με διαφόρους άλλους που ήταν και σε κοινοτικές θέσεις και σε κάμπινετ, πώς το λένε, επιτρόπων, ήταν πραγματικά στυλοβάτες αξιοπρέπειας και επαγγελματικής αρτιότητας και πραγματικά πρέπει να τους αποδοθούν τα εύσημα και είναι πολύ προς τιμή του Αλέκου που κάνει μνεία σε κάποιους από αυτούς οι οποίοι είτε δεν γνωρίζει ευρύτερα ο κόσμος τι κάνανε είτε έχουν παρερμηνευθεί οι κινήσεις τους, άρα συγχαρητήρια Αλέκο. Τώρα δεν έχω μπει επί της ουσίας και θέλω πρόεδρε και δεν θέλω να κάνω κατάχρηση. Εγώ ευχαρίστω να σταματήσω, διότι δεν θέλω να μπω σε θέματα ουσίας. Εγώ θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, επειδή μπήκανε πάρα πολλά σημαντικά θέματα και δεν μπορώ εκ των πραγμάτων να πω τηλεγραφικά ένα-δύο. Σε κάποια άλλη ευκαιρία ενδεχομένως να πω, αλλά ένα θα πω πριν κλείσω, ότι για μένα το παιχνίδι για την Ευρώπη χάθηκε εκείνη την περίοδο ακριβώς. Και να σας πω απόλυτα και την προσωπική μου γνώμη που αν τη βρείτε και προβοκατόρικη. Ήταν η περίοδος που ήταν
ο Ντελόρ μεν, ο οποίος παλεύει μια προσέγγιση, και υπήρχε και η κυρία Θάτσερ, η οποία παλεύει για μια άλλη. Εγώ νομίζω ότι κέρδισε η κυρία Θάτσερ, παρόλο που έκανε και πολύ φιλότιμες προσπάθειες ο Ντελόρ, διότι η ευρωπαϊκή οικοδόμηση ακολούθησε το μοντέλο του negative integration, let us create markets, let us remove barriers, αλλά παρόλο που υπήρχαν έντονα στοιχεία και positive integration με κοινές πολιτικές, δεν δόθηκε όση έμφαση θα έπρεπε στους μηχανισμούς σύγκλησης. Και να πω και μια τελευταία λέξη και να τελειώσω για τώρα. Ακόμα και η λογική του κοινού νομίσματος στηρίχθηκε σε μια λογική του optimum currency area, χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις για optimum currency area. Άρα συμμετείχαν στο group πολύ ετερογενείς οικονομίες, οι οποίες θέλανε και επιπρόσθετα μέτρα μακροοικονομικά και διαρθρωτικά για να υπάρχει σύγκληση. Άρα, και δεύτερον, είναι η μοναδική περίπτωση στον κόσμο κοινού νομίσματος που δεν στηρίζεται από κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Και επειδή όλοι μιλάνε και για νομισματική και οικονομική ένωση, για μένα, αν δεν υπάρχει δημοσιονομική ένωση, δεν υπάρχει οικονομική ένωση. Και για να υπάρχει δημοσιονομική ένωση χρειάζεται Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο πρέπει να παίρνει από πολιτική διαδικασία την νομοποίησή του. Λοιπόν, νομίζω είπα αρκετά. Συγχαρητήρια, Αλέκο, και νομίζω καλό είναι να τα ξανασυζητήσουμε, διότι υπάρχουν πολλές παρερμηνίες και μύθοι γύρω από την Ευρώπη, και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, παρόλο που υπάρχει μια διάθεση, διότι δεν γίνεται ποτέ υπέρβαση αυτού του minimum critical mass. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Να τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Να συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό. Προφανώς εγώ προσωπικά εύχομαι να γίνει μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Δεν ξέρω αν όλοι συμμερίζονται αυτή την άποψη. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι η Ευρώπη θα είναι πάντα μια συμπολιτεία και όχι ομοσπονδία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αλλιώς. Όμως εγώ είμαι διασώτης της πορείας προς την ομοσπονδία. Επίσης και ότι βάλαμε το κάρο μπροστά από τα άλογα στην υπόθεση του νομίσματος. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, πρώτα υπήρχαν οι βασιλιάδες και μετά έκοβαν τα νομίσματα. Εδώ κόψαμε το νόμισμα, χωρίς να έχουμε βασιλιά. Αυτό είναι μια δυο λόγια η άποψη. Τα είπες όλα, Λέκο, μπράβο.